απέναντι στην εξάπλωση του κορονοϊού και των συνεπειών της διέπονται από αυτήν την ιεράρχηση. Μέχρι σήμερα αποδεικνύεται σε όλα τα επίπεδα ότι αυτές είχαν ξεκινήσει έγκαιρα, είναι καλά σχεδιασμένες και αποτελεσματικές. Στο πεδίο της οικονομίας κινούμαστε ψύχρεμα, μεθοδικά και αποτελεσματικά. Διαθέτουμε και υλοποιούμε σοβαρό, συνεκτικό, δυναμικό σχέδιο. Ανακουφίζουμε εργαζόμενους και εργοδότες από το βάρος των οικονομικών τους υποχρεώσεων. Απλώνουμε δίκτυο προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στηρίζουμε την κοινωνία και την οικονομία με αίσθημα δικαίου στο πλαίσιο των διαθέσιμων εγχώριων και ευρωπαϊκών πόρων. Κατανέμουμε με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης το οικονομικό βάρος της υγειονομικής κρίσης με μεγαλύτερη συμμετοχή και συμβολή του κράτους. Σεβόμαστε ταυτόχρονα τις τεράστιες θυσίες της ελληνικής κοινωνίας τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό εφαρμόζουμε πολιτικές ώστε να κρατήσουμε την οικονομία όρθια και ζωντανή με το βλέμμα μας και στην επόμενη μέρα, στην μετακορονοϊό εποχή. Με βάση τα νέα δεδομένα που προέκυψαν μετά την ενσωμάτωση πρόσφατα των οικονομικών στοιχείων, ανακοινώνουμε το ακόλουθο συνολικό συνεκτικό πακέτο μέτρων για τον μήνα Απρίλιο. Πρώτον, επεκτείνεται σε πολύ περισσότερους μισθωτούς η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ. Συνολικά, μπορούν να τη λάβουν 1,7 εκατομμύρια εργαζόμενοι που καλύπτουν το 81% του συνόλου των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Η ενίσχυση αυτή για όσους εργαζόμενους στήθονται σε προσωρινή αναστολή εργασίας είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και μη συμψηφιστέα. Παράλληλα, καλύπτουμε τις ασφαλιστικές εισφορές τους επί του ονομαστικού τους μισθού για 45 ημέρες. Στους εργαζόμενους αυτούς παρέχεται, μεταξύ άλλων, αναστολή πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών τους προς την εφορία για 4 μήνες, με δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Καλύπτονται όλοι οι μισθωτοί σε σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου με πλήρη ή μερική ή εκπεριτροπής απασχόληση. Δεύτερον, επεκτείνεται σε πολύ περισσότερες επιχειρήσεις η λήψη μέτρων για την προστασία τους και τη διαφύλαξη των θέσεων απασχόλησης. Συνολικά, καλύπτονται μέσα από διαφορετικά σχήματα που θα αναπτύξει ο κ. Σκυλακάκης στη συνέχεια περίπου 800.000 επιχειρήσεις που συνιστούν το 76% του συνόλου των νομικών προσώπων. Οι επιχειρήσεις πλέον που εξαιρούνται είναι ελάχιστες αφού καλύπτονται από τις ευνοϊκές προβλέψεις πολιτείας το 86% των κωδικών αριθμών δραστηριότητας. Για τις περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις, δηλαδή για το 99% αυτών που καλύπτουμε, προβλέπεται μεταξύ άλλων αναστολή καταβολής ΦΠΑ και δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς την εφορία. Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς την εφορία μηνός Απριλίου παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Επιπλέον, εάν οι πληρωτές τον μήνα Απρίλιο υποχρεώσεις ΦΠΑ καταβληθούν εμπρόθεσμα, το 25% του ποσού τους συμψηφίζεται με πάσης φύσεως μελλοντικές φορολογικές οφειλές. Τονίζεται ότι προϋπόθεση υπαγωγής στις ευνοϊκές ρυθμίσεις είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Για τις επιχειρήσεις που δεν είχε προβλεφθεί η ένταξή τους σε πλαίσιο ρυθμίσεων μέχρι σήμερα, η προϋπόθεση υπαγωγής σε ευνοϊκές ρυθμίσεις για τον μήνα Απρίλιο είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης από την χρονική στιγμή ολοκλήρωσης των σημερινών ανακοινώσεών μας. Τρίτον, καλύπτονται επιπλέον με διαφορετικά σχήματα και θα τοποθετηθεί επί αυτών και ο κ. Βρούτσης
700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτου νομικής μορφής, που συνιστούν το 75% του συνόλου. Τέταρτον, θεσπίζεται το χρηματοδοτικό σχήμα της επιστρεπτέας προκαταβολής για την περαιτέρω στήριξη μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος της οικονομίας και πλήττονται από τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης. Το συνολικό ύψος του χρηματοδοτικού σχήματος είναι 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Η λειτουργία του συνίσταται στην άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση επιχειρήσεων, η οποία είναι συνολικός, ημερικός, επιστρεπτέα προς το κράτος, ανάλογα και με την πορεία της επιχείρησης. Η ενίσχυση χορηγείται προς επιχειρήσεις απευθείας από το κράτος στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού συστήματος της φορολογικής διοίκησης, του τάξης. Το ύψος ενίσχυσης προς την κάθε επιχείρηση θα προσδιορίζεται τυποποιημένα με βάση τη μεταβολή της τρέχουσας κατάστασης επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη και άλλα χαρακτηριστικά της. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν το σχήμα του Υπουργείου Οικονομικών θα πρέπει να εγγραφούν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΔΕ, My Business Support, κατά την περίοδο 2 έως 10 Απριλίου 2020. Το χρηματοδοτικό σχήμα της επιστρεπτέας προκαταβολής έχει ως βασική στόχευση την στήριξη των επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις που θα αξιοποιήσουν το σχήμα καταλαμβάνονται από την ρήτρα μία πωλήσεων, η οποία ισχύει από την χρονική στιγμή ολοκλήρωσης των σημερινών ανακοινώσεών μας. Πέμπτον, το δώρο Πάσχα θα καταβληθεί στο σύνολό του. Θα μιλήσει ο κ. Βρούσης γι' αυτό. Θα ήθελα να κάνω μόνο δύο επισημάνσεις που αφορούν και τον κρατικό προϋπολογισμό. Θα καταβληθεί από όλες τις επιχειρήσεις προς όλους τους εργαζόμενους. Οι επιχειρήσεις που δεν καλύπτονται από τις μέχρι σήμερα προβλέψεις πολιτείας πρέπει, υποχρεούνται να καταβάλουν το δώρο Πάσχα στις προβλεπόμενες από τον νόμο προθεσμίες. Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολούμενων σε επιχειρήσεις τίθεται σε προσωρινή αναστολή, το ποσό του δώρου Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Επιπλέον, όπως έχουμε δεσμευτεί, 108.000 εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της χώρας, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, οι εργαζόμενοι στον ΕΟΔΗ, καθώς και όσοι υπηρετούν στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση. Εκτιμούμε μέχρι τις 10 Απριλίου. Έκτον, οι τράπεζες και οι διαχειριστές δανείων, σε συνέχεια στενής συνεργασίας με τους αρμόδιους υπουργούς οικονομικών και ανάπτυξης και επενδύσεων, θα διευκολύνουν την αποπληρωμή δόσεων των ενήμερων δανείων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση, όπως αυτές οι κατηγορίες πολιτών παρουσιάζονται στην ολοκληρωμένη μορφή τους σήμερα. Έβδομον, θα διαμορφωθούν μέτρα στήριξης προς κλάδους του πρωτογενούς τομέα που πλήττονται από την κρίση του κορονοϊού. Για το σκοπό αυτό, διατίθεται άμεσα από το Υπουργείο Οικονομικών προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αρχικά ποσό ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτηθούν και να υλοποιηθούν αυτά τα μέτρα. Επίσης, θα αξιοποιηθούν με την μέγιστη δυνατή ευελιξία κοινοτικοί πόροι που αφορούν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ώστε να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν περαιτέρω μέτρα στήριξης και να προσθεθούν στο αρχικό ποσό επιχορήγησης από το Υπουργείο Οικονομικών. 8. Προβλέπεται συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός με αύξηση των πιστώσεων του ειδικού λογαριασμού του Υπουργείου Οικονομικών που έχει δημιουργηθεί για την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορονοϊό. Οι σχετικές πιστώσεις αυξάνονται, είχαμε πει για 4 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξάνονται τελικά κατά 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό απαιτείται, διότι οι αναστολές φορολογικών υποχρεώσεων
ξεπερνούν τα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι αναστολές ασφαλιστικών υποχρεώσεων και η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών διαμορφώνονται στα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς, η συνολική επιβάρυνση αυτών των μέτρων ανέρχεται στα 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Αυτή η επιβάρυνση, μαζί με τις πρόσθετες δαπάνες για την δημόσια υγεία, την επιστρεπτέα προκαταβολή για την ενίσχυση της ρευστότητας επιχειρήσεων, την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, την ενίσχυση του προϋπολογισμού για το δώρο Πάσχα των εργαζομένων που τίθεται σε προσωρινή αναστολή της εργασιακής σχέσης τους και την έκτακτη ενίσχυση των εργαζομένων στη δημόσια υγεία ανέρχεται πλέον στα 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ που αντιστοιχεί στο 3,5% του ΑΕΠ. Ποσοστό πολύ υψηλότερο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν την προηγούμενη εβδομάδα στο 2% του ΑΕΠ. Και αυτά τα ποσά δεν περιλαμβάνουν, το επαναλαμβάνω, δεν περιλαμβάνουν την ενίσχυση του παραγωγικού ιστού της οικονομίας μέσω του ΕΣΠΑ και άλλων ευρωπαϊκών κονδυλίων για τα οποία αναλυτικά έχουν τοποθετηθεί κύριοι Γεωργιάδης και Τσακίρης. Και όλα αυτά χωρίς να γνωρίζουμε ακόμα την διάρκεια της κρίσης. Απαιτείται συνεπώς νυφαλιότητα, υπευθυνότητα, διορατικότητα και ρεαλισμός. Η ζημιά στην οικονομία, βραχυπρόθεσμα, είναι σημαντική. Θα είναι παροδική, γιατί η γεννησιουργός αιτία δεν είναι εγγενής. Με τις κατάλληλες πολιτικές που εφαρμόζουμε και διαρκώς εμπλουτίζουμε και ενισχύουμε, επιδιώκουμε να περιορίσουμε αυτές τις δυσμενείς συνέπειες από την πανδημία του κορονοϊού. Επιτρέψτε μου, κλείνοντας, να επαναλάβω ό,τι είχα επισημάνει κατά την πρώτη συνάντησή μας. Η αλληλέγγυα συνευθύνη απέναντι στην υγειονομική και οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε είναι ο βασικός συνδετικός κρίκος για την κοινωνική συνοχή. Αυτό συνεπάγεται ότι κάθε ένας από εμάς αναλαμβάνει μια σοβαρή υποχρέωση. Ο εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση της διατήρησης των θέσεων απασχόλησης και της εργασιακής ειρήνης. Ο εργαζόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσαρμοστεί στο δύσκολο εργασιακό περιβάλλον και να επιδείξει υπομονή και αντοχή μέχρι να ξεπεραστεί η κρίση. Και το κράτος, κυρίως το κράτος, έχει την υποχρέωση έναντι όλων να διασφαλίζει ασφαλές περιβάλλον αντιμετώπισης των εξαιρετικά δύσκολων και έκτακτων αυτών συνθήκων. Πρέπει όλοι μας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων τους επόμενους μήνες και να υπερβάλλουμε αυτούς. Την κρίση θα την ξεπεράσουμε ενωμένοι, με το κόστος μοιρασμένο δίκαια στην κοινωνία και με αλληλεγγύη. Η ελληνική κοινωνία πρέπει να βγει και θα βγει όρθια και με συνοχή από αυτή τη μεγάλη δοκιμασία. Άμενε. Η πατρίδα μας δίνει μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη σε δύο πεδία. Το ένα είναι το υγειονομικό πεδίο που ελπίζουμε όλοι να το κερδίσουμε μέχρι το τέλος και πηγαίνει καλά. Το δεύτερο όμως πεδίο είναι το οικονομικό πεδίο, στο οποίο θα πρέπει όλοι να έχουμε συνείδηση ότι η ζημία στην οικονομία είναι μεγάλη, τα μέτρα που λαμβάνουμε είναι τα μέγιστα δυνατά, αλλά μπροστά μας θα έχουμε μεγάλη προσπάθεια για να μπορούμε να επαναφέρουμε την οικονομία μας στην κατάσταση που ήταν πριν από την έναρξη αυτής της κρίσης. Εμείς ως κράτος και συγκεκριμένα το Υπουργείο Ανάπτυξης για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λαμβάνουμε πρώτον και μετά τους νέους ΚΑΔ που ανακοινώνει το Υπουργείο Οικονομικών και τους νέους ενταγμένους στα μέτρα στήριξης την αποπληρωμή για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο όλων των επιτοκίων των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να αλαφρύνουμε το δικό τους βάρος και να διατηρήσουμε την ευστάθεια όλου του δανειακού συστήματος της χώρας. Το μέτρο αυτό
δύναται να επεκταθεί χρονικά για άλλους 2 μήνες, εάν και εφόσον καταστεί αναγκαίο σύμφωνα με την εξέλιξη της παρούσης κρίσης. Δεύτερον, όλα τα τραπεζικά ιδρύματα αλλά και οι ενώσεις των διαχειριστών δανείων έχουν δεσμευτεί ότι όσοι βρίσκονται μέσα στην περίμετρο της προστασίας, δηλαδή οι δικαιούχοι των 800 ευρώ, τα νούμερα τα ακούσατε προηγουμένως από τον κύριο Υπουργό των Οικονομικών, αλλά και οι επιχειρήσεις των οποίων οι ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται μέσα στις πληττόμενες επιχειρήσεις, περίπου το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων, δικαιούνται αυτόματη τρίμηνη αναστολή της πληρωμής των χρεών τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες σε αυτή την πρωτοφανή κρίση την οποία διανύουμε. Θέλω εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω το εξής. Η πατρίδα μας με πολύ μεγάλο κόπο έκτισε κατά την προηγούμενη δεκαετία μια κουλτούρα πληρωμών η οποία έχει οδηγήσει στην σταδιακή αποκλιμάκωση των πιέσεων στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα. Αυτή την κουλτούρα πληρωμών οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε ως κόρονο οφθαλμού. Κατά συνέπεια, καλό όποιον τα οικονομικά του επιτρέπουν να συνεχίσει να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις του, να το πράξει. Εάν αυτό γίνει στο μέτρο των ανθρώπων που μπορούν, τότε η επόμενη μέρα θα είναι πολύ ευκολότερη για όλους μας. Άρα εμείς ως κράτος παρέχουμε την προστασία που πρέπει να παρασχεθεί, αλλά ο καθένας μας αναλαμβάνει ένα μερίδιο ατομικής ευθύνης. Τρίτον, ήδη σήμερα έχουμε νέα συνεννόηση με τις τράπεζες, με τον Υφυπουργό, τον κ. Τσακίρη, για να βρούμε λύση στο ζήτημα των επιταγών. Όπως ξέρετε, έχει ανακοινωθεί από τον κύριο Υφυπουργό Οικονομικών 75 μέρες παράταση της λήξης προθεσμίας πληρωμής των επιταγών. Αυτό δημιουργεί σε ορισμένες επιχειρήσεις, κυρίως εξαγωγικού χαρακτήρα, μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας ως προς την πληρωμή των υποχρεώσεών τους προμηθευτές τους του εξωτερικού. Τις επόμενες μέρες ή και ώρες θα υπάρχει ο τρόπος, απολύτως θεσμοθετημένος μέσω τραπεζικού συστήματος, για την διευκόλυνση της αποπληρωμής των επιταγών αυτών, έτσι να συνεχίσει απρόσκοπτα η λειτουργία των επιχειρήσεων και ο εφοδιασμός των ελληνικών επιχειρήσεων με πρώτες ύλες και με προμήθειες από το εξωτερικό. Προς τούτο θα έχουμε και νεότερες ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες. Το πρόβλημα είναι απολύτως αντιληπτό. Θέλω εδώ να ξεκαθαρίσω και πάλι προς τους εκδότες των επιταγών. Η παράταση των 75 ημερών δίδεται, διότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι βρισκόμαστε σε εξαιρετικά έκτοκτες οικονομικές συνθήκες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει δοθεί άφεση υποχρεώσεων, ιδιαίτερα σε επιταγές που έχουν κοπεί και εκδοθεί πολύ πριν από την κρίση. Θέλω λοιπόν να παρακαλέσω όλους τους εκδότες των επιταγών, εάν τα οικονομικά τους το επιτρέπουν, να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις πληρωμές. Επαναλαμβάνω, όσο ομαλότερα ο καθένας μας αντιμετωπίσει αυτή την κρίση, τόσο ευκολότερη θα είναι η επανεκκίνηση την επόμενη μέρα. Για την επανεκκίνηση, όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, αρχές Απριλίου, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε συνεργασία δική μου και του κυρίου Υφυπουργού, του κ. Τσακίρη, καταθέτουμε το πρώτο δισεκατομμύριο ως εγγύηση για να φτιαχτεί ο εγγυοδοτικός μηχανισμός για την παροχή εγγυημένων κεφαλαίων κινήσεων σε όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται, μεγάλες και μικρές, και των οποίων οι ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών, έτσι ώστε να είναι σε θέση μέσα στις επόμενες εβδομάδες, το πιθανότερο το αργότερο στις αρχές Μαΐου, η δυνατότητα των επιχειρήσεων αυτών να λάβουν από τις τράπεζες εύκολα δάνεια κινήσεως, εγγυημένα στο μεγαλύτερο τους μέρος από εμάς, ώστε να μπορέσουν με την επανέναρξη της δραστηριότητάς τους να λειτουργήσουν κατά δυνατόν γρηγορότερα και να δημιουργηθεί και στην αγορά το αναγκαίο σοκ ρευστότητας, το οποίο θα επιτρέψει στην οικονομία μας να πάρει ξανά μπρος. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι στιγμές που διανύουμε είναι πάρα πολύ κρίσιμες και θα πρέπει ο καθένας μας να καταλάβει ότι δεν είναι ώρα ούτε για μεταξύ μας κατηγορίες, ούτε για μεταξύ μας γκρίνιες, αλλά να βρούμε τις βέλτιστες λύσεις. Για το ζήτημα που έχει προκύψει με τους επιστήμονες θα αναφερθεί ιδιαίτερα ο κύριος Βρούτσης και τη λύση την οποία έχουμε αποφασίσει. Επαναλαμβάνω τις βασικές μας αρχές. Πρώτον, σε αυτή την κρίση δεν αφήσουμε κανέναν πίσω. Θα προχωρήσουμε όλοι μαζί και θα την ξεπεράσουμε όλοι μαζί. Δεύτερον, το κράτος θα κάνει αυτό που πρέπει, αλλά μέσα στα όρια των δυνατοτήτων του και σκεπτόμενοι ότι θα έρθει η επόμενη μέρα στην οποία θα πρέπει να είμαστε όρθιοι
δυνατοί και έτοιμοι να τρέξουμε ξανά γρήγορα μπροστά. Δεν πρέπει η τωρινή κρίση να θέσει σε κίνδυνο το μέλλον μας, το οποίο θα είναι διαρκές. Και για να το πετύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε την κατανόηση και την λελογισμένη συμπεριφορά όλων. Αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες των ανθρώπων, γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό ανακοινώνουμε διαρκώς καινούργια μέτρα, γι' αυτό ψάχνουμε να βρούμε τις βέλτιστες λύσεις και όποια χρήματα μπορούμε να βρούμε από όποιο σημείο, είτε των κοινοτικών κονδυλίων είτε του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά σε αυτή τη μάχη χρειαζόμαστε την συνεργασία όλων και την υπευθυνότητα όλων για να πάμε μπροστά. Και πιστεύουμε ότι αν όλα αυτά τηρηθούν και φυσικά πρώτα κερδίσουμε τη μάχη της υγείας, που είναι η κύρια μάχη και αυτή η οποία δεν τίθεται καθόλου σε διαπραγμάτευση, θα μπορέσουμε με το σχέδιο που έχουμε και τα εργαλεία που φτιάχνουμε να βάλουμε μπρος την οικονομία μας γρήγορα και να έχουμε ένα μέλλον εξαιρετικά αισιόδοξο. Μπροστά στο πρωτόγνωρο και τρομακτικό φαινόμενο της πανδημίας που ευνηδίασε όλο τον κόσμο, η κυβέρνησή μας δεν έμεινε ούτε αδρανής ούτε αμήχανη. Αντίθετα, αντέδρασε έγκυρα και αποφασιστικά με κορυφαία και πρώτη προτεραιότητα την πρόληψη της δημόσιας υγείας αλλά και το θέμα της κοινωνικής συνοχής. Έτσι πήραμε μέτρα στήριξης και για εργαζόμενους και για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και άνεργους, για όλη την κοινωνία. Κρίσιμος παράγοντας για το επόμενο διάστημα είναι να επικρατήσει ψυχραιμία, νυφαλιότητα, αλληλεγγύη και κυρίως αίσθημα ατομικής και συλλογικής ευθύνης, ώστε όλοι μαζί να κλείσουμε τον κύκλο της κρίσης και να βγούμε από αυτή με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Οι τρεις δέσμες μέτρων που έχουμε εξαγγείλει και υλοποιούνται μέχρι σήμερα, αλλά και η τέταρτη που ανακοινώνουμε σήμερα, συνιστούν ένα ολοκληρωμένο δίχτυ προστασίας που άπλωσε έγκαιρα η κυβέρνηση, συγκρατώντας τις απολύσεις, διασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας, δίνοντας προσωρινά εργαλεία ευελιξίας στις επιχειρήσεις, όλες αυτές που πλήττονται και φυσικά ανακουφίζοντας εργαζόμενους και εργοδότες από το βάρος των έκτακτων οικονομικών υποχρεώσεων. Κοινός παρανομαστής όμως για όλα αυτά τα ανακουφιστικά μέτρα είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας. Με τις σημερινές ανακοινώσεις ολοκληρώνεται ένα συγκροτημένο πακέτο μέτρων που δείχνει ότι η κυβέρνηση έχει σχέδιο ανακούφισης και ελπίδας για τους εργαζόμενους, που δίνει παράλληλα σημαντικές ανάσες βιωσιμότητας στις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνουμε σήμερα ως κυβέρνηση τα τρία συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών Ανάπτυξης και Εργασίας, ένα τέταρτο κύκλο μέτρων στήριξης για την αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις. Κεφάλαιο 1. Ειδικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες στοιχεία αιτήσεων. Την προηγούμενη εβδομάδα άνοιξε η ειδική πλατφόρμα στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη, στην οποία οι εργοδότες συμπλήρωσαν τα ειδικά ηλεκτρονικά έντυπα και αιτήθηκαν. Πρώτον, μείωση 40% του επαγγελματικού μισθώματος και δεύτερον, αναστολή της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων τους, προκειμένου οι εργαζόμενοι με τη σειρά τους να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ. Η ειδική πλατφόρμα για τους εργοδότες επιχειρήσεων που έκλεισαν με διοικητική εντολή θα είναι ανοιχτή μέχρι 31 Τρίτου. Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν κάνει αιτήματα 295.246 επιχειρήσεις που αφορούν 410.705 εργαζόμενους. Στην ίδια πλατφόρμα θα συνεχίσουν να υποβάλουν το ηλεκτρονικό έντυπο και οι εργοδότες επιχειρήσεων που έχουν πληγεί βάση ΚΑΔ και θα ενταχθούν και οι επιχειρήσεις που οι ΚΑΔ τους ανακοινώθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Οικονομικών. Από εκεί και πέρα, την 1η Απριλίου 2020 θα ανοίξει και η ειδική πλατφόρμα supportemployees.ieca.gr για τους εργαζόμενους που θα βρίσκεται στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Εργασίας, ώστε και οι εργαζόμενοι να συμπληρώσουν τα ειδικά ηλεκτρονικά έντυπα τόσο για τη μείωση 40% του μισθώματος της πρώτης κατοικίας τους για εργαζόμενους επιχειρήσεων που έκλεισαν από κρατική εντολή,
όσο και για να λάβουν την αποζημίωση του ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ. Από σήμερα, 30/3/2020, υπάρχει στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη νέα φόρμα υποβολής, η οποία είναι εμπλουτισμένη με τους ΚΑΔ δευτερογενούς δραστηριότητας, που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα καθάριστα έσοδα για το 2018, ώστε και αυτές οι επιχειρήσεις, ανάλογα με το αν ανήκουν στην κατηγορία που έκλεισαν με κρατική εντολή ή ως πληττόμενες, καθώς και οι εργαζόμενοι τους, να απολαύσουν τον αντίστοιχο για κάθε κατηγορία ευεργετημάτων το μέτρων στήριξης. Επίσης, από σήμερα, το έντυπο εργοδοτών στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη έχει εμπλουτιστεί με τις ειδικές κατηγορίες ΚΑΔ που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες SOP είναι SOP και επιχειρήσεων έκδοσης πρωτογενούς branded ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες είναι γεγραμμένες Μητρώ Online Media. Από βήματο σήμερα καλώ επιχειρήσεις εργοδότες που έχουν ήδη υποβάλει δήλωση με βάση τον κύριο ΚΑΔ της επιχείρησής τους, αλλά και με βάση τον ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας βάσει ακαθαρίστων εσόδων του 2018, να εντάσσονται στις επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, να υποβάλουν συμπληρωματικά νέο έντυπο δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας, χωρίς να συμπληρώσουν εκ νέου τον πίνακα εργαζόμενων, ώστε να απολαύσουν και αυτοί και οι εργαζομενοί τους το μέτρο μείωσης του ενοικίου τους. Κεφάλαιο δεύτερο. Αποζημίωση για ελεύθερους επαγγελματίες, επιτιδευματίες αυτοαπασχολούμενους. Από 6 Τετάρτου, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιτιδευματίες και οι απασχολούμενοι και οι εργοδότες τους μέχρι 5 εργαζόμενους, οι οποίοι είναι δικαιούχοι των 800 ευρώ, θα μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο μέτρο στήριξη σε σχετικό έντυπο που θα βρίσκουν στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη μετά την εντός εβδομάδας έκδοσης της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης μεταξύ των Υπουργείων Εργασίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών. Επαναλαμβάνω ότι και για αυτούς ισχύει η ρήτρα μη απόλυσης και διατήρησης προσωπικού σε περίπτωση που απασχολούν εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας. Κεφάλαιο 3. Οικονομική ενίσχυση των 6 βασικών επιστημονικών κλάδων της χώρας μέσω ειδικού προγράμματος τηλεκατάρτισης. Η κυβέρνηση εκτιμάει και το έχει αποδείξει διαχρονικά απεριόριστα την εθνική συμβολή του επιστημονικού κόσμου της χώρας. Γι' αυτό και στην περίοδο της κρίσης που διανύουμε θα στηρίξει με κάθε μέσο που διατίθεται τους 6 επιστημονικούς κλάδους, οικονομολόγους, λογιστές, μηχανικούς, δικηγόρους, ανεξάρτητους επαγγελματίες ή με έμειστη εντολή ιατρούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητές. Μέσα από πόρους του ΕΣΠΑ θα καταβληθεί σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους εκπαιδευτικό επίδομα αποζημίωση ύψους 600 ευρώ για το μήνα Απρίλιο. Το επαναλαμβάνω, για το μήνα Απρίλιο. Διαϊλοποίησης ειδικού ανοιχτού προγράμματος τηλεκατάρτισης. Το ποσό των 600 ευρώ που αφορά αποκλειστικά τους επιστήμονες είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο και φυσικά απολύτως καθαρό, χωρίς παρακρατήσει επιβαρύνσεις, και η πρώτη δόση των 400 ευρώ θα ξεκινήσει να καταβάλλεται εντός Απριλίου και μετά τις 15 Απριλίου, ενώ τα υπόλοιπα 200 ευρώ θα καταβληθούν μέχρι τέλος Απριλίου. Το πρόγραμμα θα συντελεστεί με την πετυχημένη διαδικασία των βάουτσερ με απόλυτη διαφάνεια. Κεφάλαιο 4. Αποζημίωση Μαΐου για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Στην περίπτωση που η κρίση συνεχιστεί, τότε, από τον μήνα Μάιο και για το επόμενο διάστημα, οι ειδικές κατηγορίες των 6 επιστημονικών κλάδων, οικονομολόγων, λογιστών, μηχανικών, δικηγόρων, ιατρών, εκπαιδευτικοί και ερευνητές, θα ενταχθούν στο προστατευτικό καθεστώς που έχουν ενταχθεί και οι μισθωτοί εργαζόμενοι, αλλά και οι λοιποί ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι. Δηλαδή θα λάβουν από το μήνα Μάιο και για το επόμενο διάστημα την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 ευρώ. Κεφάλαιο 5. Ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων. Στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου που θα εκδοθεί σήμερα, θα υπάρξει διάταξη που θα παρέχει μείωση 25% στις ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων περιόδου απασχόλησης μηνός Φεβρουαρίου και Μαρτίου σε όσους από τους παραπάνω
θελήσουν να καταβάλουν στην προβλεπόμενη από τον νόμο ημερομηνία τους, έχουν τη δυνατότητα αυτής έκπτωσης. Ιδάλλως, θα μπορούν να τις καταβάλουν κανονικά από την 1η Σεπτεμβρίου του 2020. Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΦΚΑ, με απόφαση που θα λάβει σήμερα, θα μετατοπίζει χρονικά την ημερομηνία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολουμένων και των αγροτών, απαιτητών μέχρι 31 Τρίτου, στις 10 Απριλίου 2020, και έτσι θα δίνεται η δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές 10 μέρες μετά. Κεφάλαιο 6, δώρο του Πάσχα. Καταβολή του δώρου Πάσχα προς όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα είναι διασφαλισμένη, όπως έχει ήδη διακηρύξει η κυβέρνηση. Ωστόσο, όπως έχουμε ήδη πει, στις επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με διοικητική εντολή ή ανήκουν στις πληττόμενες από την κρίση επιχειρήσεις βάσει του ΚΑΔ, θα δοθεί η δυνατότητα καταβολής του δώρου του Πάσχα μέχρι το καλοκαίρι. Υπογραμμίζουμε ότι το δώρο Πάσχα που πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 30 έκτου από τις επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με διοικητική εντολή ή ανήκουν στις πληττόμενες βάσει ΚΑΔ επιχειρήσεις, θα είναι μειωμένο κατά το μέρος που αυτό δεν είναι δεδουλευμένο, όπως θα αναφέρεται και στη σχετική πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ωστόσο, με απόφαση του ίδιου του Πρωθυπουργού, το τμήμα του δώρου του Πάσχα, που δεν θα καταβληθεί στους εργαζόμενους από τους εργοδότες, θα καταβληθεί, όπως είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, στο ακέραιο από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σε όλες τις άλλες επιχειρήσεις ισχύει η υποχρέωση καταβολής του στις προθεσμίες του ισχύοντος νόμου. Τελευταίο κεφάλαιο είναι η στήριξη των ανέργων και η ηλεκτρονική έκδοση δελτίου ανεργίας και αίτηση επιδότησης. Άμεσα και συγκεκριμένα εντός Απριλίου ενεργοποιείται το πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας για 36.500 ανέργους ηλικίας 18-67 ετών σε ΟΤΑ και νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπως επίσης και όλα τα προγράμματα στήριξης των ανέργων του Υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ, και συγκεκριμένα από το μήνα Μάιο θα ξεκινήσουν σταδιακά προγράμματα που θα αφορούν περίπου 100.000 ανέργους. Επίσης από σήμερα, στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης του οργανισμού του ΑΕΔ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την ταυτόχρονη μείωση του συγχρονισμού, για πρώτη φορά οι άνεργοι θα μπορούν ηλεκτρονικά να εγγράφονται στο Μητρό, να αποκτούν δελτίο ανεργίας και να υποβάλουν αίτηση για την τακτική επιδότησή τους χωρίς φυσική παρουσία. Καλημέρα και από μένα. Πριν ξεκινήσω την εξειδικευμένη παρουσίαση, να πω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία όσοι πολίτες μπορούν να συνεχίσουν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους τόσο προς την πολιτεία όσο και προς τους προμηθευτές τους. Εννοώ σε σχέση με το μέτρο της αναστολής των επιταγών. Πρέπει να κρατήσουμε την συναλλακτική μας συναρκές μας συνήθειες όσο περισσότερο μπορούμε σε αυτή την κρίση, γιατί αυτό, αν υποστεί ανεπανόρθωτο πλήγμα, η οικονομία μας θα βρεθεί σε πολύ δυσκολότερη θέση. Τώρα, πάμε στην ενίσχυση των επιχειρήσεων. Η κεντρική λογική είναι να προστατεύσουμε το σύνολο του παραγωγικού ιστού και το μέγιστο αριθμό των θέσεων εργασίας. Γι' αυτό και δημιουργούμε διαδοχικά πλαίσια που λειτουργούν ως επικαλεπτόμενα δίχτυα ασφαλείας. Η βάση είναι η κωδική αριθμή δραστηριότητας, περίφημη ΚΑΔ των κλάδων, που όπως είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, καλύπτουν με αυτά που θα ανακοινώσουμε σήμερα το 76% των επιχειρήσεων. Προστίθεται στα πλαίσια αυτά η επιστρεπταία προκαταβολή και ορισμένα προγράμματα του Υπουργείου Ανάπτυξης που καλύπτουν πλέον όλους τους κλάδους οικονομίας. Η επιστρεπταία προκαταβολή θα μπορεί να μπαίνουν και να κάνουν αίτηση όλες οι επιχειρήσεις, όλα τα νομικά πρόσωπα. Επίσης, ξεκινούν και ειδικές παρεμβάσεις σε συγκεκριμένους κλάδους, αναφέρθηκε ήδη ο Υπουργός Οικονομικών, όπως είναι η παρέμβαση στον αγροτικό τομέα και η παρέμβαση στην εμπορία ρεύματος, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες σε κλάδους που χρειάζεται ειδικός χειρισμός, όπως για παράδειγμα η δευτεροβάθμια ιδιωτική περίθαλψη. Πώς εξειδικεύονται αυτά για τον Απρίλιο, τονίζω, ποιοι δηλαδή εισέρχονται στα πλαίσια προστασίας από 1η Απριλίου.
Στο πρώτο πλαίσιο που αφορά τις πληττόμενες δραστικά επιχειρήσεις, το οποίο είναι ήδη γνωστό, έχει αναστολές φορολογικές και ασφαλιστικές και αποζημίωση ειδικού σκοπού και όσα είπαν οι υπουργοί για τους αυτοαπασχολούμενους και τους επιστήμονες, προστίθενται από τον Απρίλιο, επαναλαμβάνω, οι ακόλουθοι κλάδοι. Στο πλαίσιο 1, μεσητικά γραφεία, διαχείριση ακίνητης περιουσίας, κατασκευή κτηρίων, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ξυλουργοί, χρωματισμοί, επενδύσεις δαπέδων κλπ. Κατασκευή ιστοσελίδων διαδικτυακών πυλών, υπηρεσίες προγραμματισμού κλπ. Καθαρισμός κτηρίων και καθαριστήρια ρούχων. Λιανικό εμπόριο αρτοσκευασμάτων, κτηνίατροι, κοινοφελή ιδρύματα και φιλανθρωπικά σωματεία, επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού ενοικίαση μηχανημάτων, λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, οι λαϊκές και δημοτικές αγορές, δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων και φύλαξη. Σε όλες τις επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στο Μάρτιο και σε όσες προστίθεται τον Απρίλιο, δίδεται πλέον η δυνατότητα, αν καταβάλουν εμπρόθεσμα τον ΦΠΑ που έχουν να πληρώσουν τον Απρίλιο, να λάβουν έκπτωση φόρου ύψους 25% των χρημάτων που θα καταβάλουν τον Απρίλιο, που θα συμψηφιστεί με τις φορολογικές υποχρεώσεις στη συνέχεια. Προϋπόθεση για αυτές που μπαίνουν τώρα τον Απρίλιο είναι να έχουν καταβάλει κανονικά τις υποχρεώσεις του Μαρτίου. Το δεύτερο πλαίσιο, το οποίο έχει λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στο δεύτερο πλαίσιο μπαίνουν από τον Απρίλιο η βιομηχανία, το χονδρομπόριο, η ασφάλιση και κάποιες άλλες εταιρείες υπηρεσιών. Οι κλάδοι που εντάσσονται είναι συγκεκριμένα. Εξορυκτική δραστηριότητα, δασοκομεία, υλοτομία, παραγωγή χρωστικών υλών, σαπουνιών, ελαστικού, χημικών, λιπασμάτων, πλαστικού, σιδήρου, γυαλιού, κεραμικών, τσιμέντου, ασβέστη, αλουμινίου, χαλκού και χάλιβα. Κατασκευή πλαστικών προϊόντων, ειδών γυαλιού, χάρτινων ειδών, ξύλινων ειδών, μεταλλικών ειδών, εργαλείων, κεραμικών ειδών. Χοντρικό εμπόριο μηχανημάτων, μετάλλων, χημικών, ξυλίας, οικοδομικών υλικών. Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, ρολογιών, μαγνητικών μέσων, μηχανημάτων, ηλεκτρικών ειδών, μοτοσυκλετών. Παραγωγή αναψυκτικών νερών και χυμών, αλεύρων, αμήλων, μακαρονιών, ζάχαρης, αρτιμάτων, ελαίων και λοιπών. Γάλακτος, τυριών, γιαουρτιού, επεξεργασία και συντήρηση κρέατος, ψαριών, φρούτων και λαχανικών, χοντρικό εμπόριο και εμπορική αντιπρόσωπη τροφίμων, κρέατος, ψαριών, γαλακτοκομικών, φρούτων και λαχανικών, αποθήκευση, ναυπήγηση πλοίων και σκαφών, ασφαλιστικές και ελεγκτικές εταιρείες, καθώς και χρηματιστηριακές και εταιρείες χαρτοφυλακίου. Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο 2 λαμβάνουν τα ακόλουθα ωφέλη. Αναστολή ΦΠΑ και δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς την εφορία για 4 μήνες. Οι δόσεις έχουν τη δυνατότητα έκπτωσης 25% αν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Επιπλέον δυνατότητα, αν καταβάλουν εμπρόθεσμα τον ΦΠΑ του Απριλίου, της έκπτωσης του φόρου 25% που αναφέρθηκε ήδη για το πλαίσιο 1. Η έκπτωση χορηγείται με την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει φορολογικές υποχρεώσεις τους που είναι πληρωτές το μήνα Μάρτιο. Αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ για 45 μέρες για τους εργαζομένους που τίθενται σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας. Οι εργαζόμενοι αυτοί λαμβάνουν αναστολή πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων προς την εφορία για 4 μήνες με δυνατότητα έκπτωση 25% αν καταβάλουν εμπρόθεσμα τις οφειλές τους. Αποζημίωση ύψους 800 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής που απασχολούν έως 5 άτομα. Προϋπόθεση η επιχείρηση ή αυτοαπασχολούμενος να είναι ενεργός και να μην έχει κάνει μηδενική περιοδική δήλωση ΦΠΑ τους προηγούμενους 6 μήνες. Τέλος, υπάρχει και ένα τρίτο πλαίσιο, στο οποίο για τον Απρίλιο, εφαρμόζεται από τον Απρίλιο και μετά, και μπαίνουν οι ακόλουθοι κλάδοι: εμπορία και διανομή ηλεκτρικού ρεύματος, εμπορία και διανομή αερίων καυσίμων μέσω αγωγών, πρατήρια καυσίμων, κατασκευή δρόμων γεφυρών και σειράγγων, κοινοφυλών έργων, λιμανιών κτλ. Και η διαχείριση απορριμμάτων. Για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους αυτούς, προβλέπεται αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ για 45 μέρες για τους εργαζόμενους που τίθενται σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας. Οι εργαζόμενοι αυτοί λαμβάνουν την αναστολή πληρωμής οφειλών προς την εφορία για 4 μήνες. Επιπροσθέτως, για τον κλάδο εμπορίας και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος θα προβλεφθούν ειδικές ρυθμίσεις διευκόλυνσης ρευστότητας που θα εξειδικευτούν σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο. Τέλος,
Πάμε στην επιστρεπτέα προκαταβολή. Αυτό είναι ένα σημαντικό πρόσθετο εργαλείο που θα καλύψει, όπως είπα, όλους τους κλάδους της οικονομίας. Η επιστρεπτέα προκαταβολή αφορά, όπως είπε ο Υπουργός Οικονομικών, 1 δις ευρώ και χορηγείται εντός του Απριλίου με τις ακόλουθες προϋποθέσεις. Πρώτον, αφορά μικρές, κατά κύριο λόγο μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με προσωπικό από 1 έως 500 εργαζόμενους. Δεύτερον, ανταποκρίνεται στα ειδικά ζητήματα προσβασιμότητας στη χρηματοδότηση και πιστωτικού προφίλ που έχουν πολλές μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα οποία προφανώς επιδεινώνονται σε αυτή τη φάση. Θα χορηγηθεί απευθείας από το κράτος μέσω του τάξης. Χαρακτηρίζεται ως επιστρεπτέα γιατί είτε εις ολόκληρο είτε μερικώς, εξαρτάται από τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, θα επιστραφεί στο κράτος μέσα στα επόμενα χρόνια με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο. Είναι 5 ετής, εντός της οποίας το πρώτο έτος αποτελεί περίοδο χάριτος και δεν υπάρχει υποχρέωση αποπληρωμής δόσης ενίσχυσης, ενώ τα υπόλοιπα 4 έτη είναι η περίοδος αποπληρωμής σε ισόπωσης μηνιαίες δόσης. Η επιλεξιμότητα εδράζεται στην αποτύπωση τρέχουσας κατάστασης σε σύγκριση με την προγενέστερη και αυτό θα γίνει μέσα από ένα τυποποιημένο, αυτοματοποιημένο μηχανισμό που δημιουργεί το Υπουργείο Οικονομικών, το Γενικό Λογιστήριο με την ΑΔΕ, με βάση φορολογικά δεδομένα και άλλους οικονομικούς δείκτες. Το ύψος της ενίσχυσης θα προσδιορίζεται επίσης τυποποιημένα και η ενίσχυση θα είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν αυτό το σχήμα θα πρέπει να εγγραφούν στην ειδική πλατφόρμα της ΑΔΕ από 2 έως 10 Απριλίου και προϋπόθεση, όπως είπε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Σταϊκούρας, είναι να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης. Με το σύνολο των μέτρων αυτών προστατεύεται αποτελεσματικά ο παραγωγικός ιστός και οι θέσεις εργασίας στην πρώτη φάση της κρίσης και τίθενται οι προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας για την οποία εντούτοις θα ληφθούν, όπως είναι προφανές πρόσθετα μέτρα που θα παρουσιάζονται όσο το τοπίο από πλευράς υγειονομικής και οικονομικής πολιτικής θα ξεκαθαρίσει. Κάτι που για την ώρα πρέπει να πω δεν ισχύει. Εξού και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός που καταθέτουμε δεν είναι αναλυτικός, αυτό θα είναι η επόμενη φάση. Θα μπορούμε να πάμε στην αναλυτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού όταν μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τη διάρκεια, την έκταση και τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης. Αυτή η περίοδος απαιτεί συνοχή, απαιτεί προσοχή και μετριοπάθεια από όλους. Πιστεύουμε ότι με τα μέτρα που εξελίσσει η κυβέρνηση, καθώς αρχίζει και διαμορφώνεται το τοπίο της κρίσης, θα κρατήσουμε τον παραγωγικό ιστό και τις θέσεις εργασίας ζωντανές. Σας ευχαριστώ. Απλώς να επισημάνω ότι το ξέχασα, ότι ασφαλώς η πληρωμή των επιτοκίων των επιχειρηματικών δανείων των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων των επιχειρήσεων συνδέεται με διατήρηση των θέσεων εργασίας. Επιχείρηση που θα αποχωρήσει απολύσεις δεν θα λάβει αυτή την ενίσχυση.